Είχαμε... Είχαμε μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής για το θέμα της συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Όπως ξέρετε, η κατάσταση στο θέμα αυτό είναι σε ένα βραχυκύκλωμα, θα έλεγα. Και θεωρώ την πρόταση που μου έγινε να αναλάβω πρόεδρος του Συμβουλίου ως τιμητική, αλλά κυρίως ως πρόταση για μια θέση ευθύνης. Εκφέρουν γνώμη και να έχουν την αποφασιστικότητα για μια επικοδομητική συμβολή, νομίζω ότι είναι υποχρεωμένοι να δράσουν. Αυτό που εξέθεσα εγώ στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής είναι ότι με συνταγματική συμπεριφορά, συμμόρφωση, αποδεχόμαστε, όπως είναι φυσικό, έχει δηλωθεί και από πλευράς κυβερνήσεως και φυσικά και από μένα με την νομική μου παιδεία, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κέριο σημείο είναι η συγκρότηση του Συμβουλίου της Ραδιοτηλεόρασης με όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Αυτό έγινε το δεκτό από τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και αυτή είναι η νέα θέση της πρότασης για τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Ραδιοτηλεόρασης. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει πιστεύετε στο πρόσωπό σας, κύριε Πρόεδρε? Μιλάει ήδη για κοινωνιακά παιχνίδια. Εγώ δεν κάνω κοινωνιακά παιχνίδια, ούτε είδα στο πνεύμα με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής τάση για επικοινωνιακά τεχνάσματα. Είδα τάση για συνένεση, η οποία είναι και η προϋπόθεση της δικής μου παρεμβάσεως. Η Δημοκρατία εκτείνεται στην ανάληψη της πρωτοβουλίας από μένα ή στην επιθυμία μου έστω να επικοινωνήσω με όλους τους αρχηγούς και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπολείπους των άλλων κομμάτων, όλους τους αρχηγούς και φυσικά και για να επικοινωνήσω ή να εκθέσω τις σκέψεις μου και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με ένα πνεύμα συνενετικό, αλλά δεν πάει άλλο το αδιέξοδο. Και είναι η συμβολή μου, λαμβάνει τον τίτλο, να συμβάλλω στην εξομάλυνση, θεσμική και νομική εξομάλυνση, μέχρι και την ένταση με την... δεν ξέρω πώς σχηματίζονται αυτά τα πράγματα τόση ευκολία, την ένταση με την δικαιοσύνη, δεν την δικαιοσύνη αυτές τις ώρες. Θέλω να είμαι ένας παράγων εξομάλυνσης θεσμικής και νομικής αξίας. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Ο τόπος έχει τόσα προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να αντιθεί. Εννοείται ότι στο διαγωνισμό, στην επαναφορά των αρμοδιοτήτων στο ΕΣΟΥΡΟΥ περιλαμβάνεται και η διεξαγωγή του διαγωνισμού. Για τις λεπτομέρειες και πώς θα οργανωθεί το θέμα αυτό, χρειαζόμαστε να δούμε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πότε σας έγινε η πρόταση? Σας ευχαριστώ πολύ.